Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023 και το σημερινό μας βίντεο, το σημερινό μας vlog θα έχει τίτλο και θέμα «Δεν ξεχνώ, κόμμα, αλλά προχωρώ». Ελάτε να πούμε μαζί ένα καφέ, αν η ώρα που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο ευνοεί τη λήψη καφέινης ή ένα τσάι και να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε γνωστικά τι, το πένθος από ένα γεγονός στην προσωπική μας ζωή το οποίο μας έχει σημαδέψει θάνατο κάποιου αγαπημένου προσώπου κυρίως η βία ή θάνατοι νεαρών ανθρώπων σημαδεύουν περισσότερο από ότι η ειρηνική θάνατοι ειρηνικοί θανατοι ανθρωπων που είναι πλήρης ημερών Είτε η απώλεια ενό κατοικιδίου, είτε η απώλεια μιας σχέσης. Και σε ένα συλλογικό επίπεδο, γεγονότα και συμβάντα όπως την τουρκική εισβολή του 1974, όπως α, τις φωτιές στο μάτι, λέω τα πρόσφατα, όπως την πτώση του ήλιος του, του αεροπλάνου, όπως τη βήθηση του σάμενα του πλοίου, όπως το πρόσφατο δυστύχημα με τα τρένα στα τέμπη ή το δυστύχημα πριν 20 χρόνια με τα παιδιά και ούτω καθεξής. Ως έθνος μετράμε πολλές συλλογικές τραυματικές εμπειρίες. Τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα βίντεο, είτε που κάναμε εδώ στο κανάλι βίντεο vlogs, είτε σε εκπομπές που έχω βγει, είτε με την Αριστονίκη σήμερα το πρωί συζητήσαμε πολύ πλευρά το θέμα των ημερών που μας έχει απασχολήσει. Σε αυτό το βίντεο, το οποίο θέλω έτσι να είναι λίγο καταληκτικό και να κλείσει λίγο αυτή, την, αυτή την, τη θεματική και ελπίζω να μην ανοίξει ξανά σύντομα. Αν το χρειαστείτε όμως και αν το θέλετε θα το κάνουμε γιατί είμαστε εδώ για σας. Είμαστε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που σκοπεύουμε ο χώρος μας εδώ στο κανάλι μας στο YouTube να είναι ένας ασφαλής χώρος συναισθηματικά για τους ανθρώπους να μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να παίρνουν χρήσιμα εργαλεία μέσα από την ψυχοεκπαίδευση για να τα διαχειριστούν. Εδώ θέλω να πω ξανά ότι τα βίντεο αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ψυχοθεραπεία, δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπευτική συνάντηση με ένα ειδικό ψυχικής υγείας, ούτε και τη διάγνωση την επίσημη διάγνωση που γίνεται από έναν ψυχολόγο ή από έναν ψυχίατρο μετά που έχει εξετάσει τον άνθρωπο και μετά που έχει χορηγήσει κάποια ψυχομετρικά τεστ κλπ. Και και Αυτά είναι βίντεο ενημερωτικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαχτάρα να μάθουν και να καταλάβουν τον εαυτό τους και τους άλλους καλύτερα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο τίτλος του βίντεο δεν είναι «Δεν ξεχνώ, κόμμα, αλλά προχωρώ». Από πού εμπνεύστηκα τον τίτλο του βίντεο. Ε, έχω γεννηθεί 10 μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Στις 15 Ιουλίου 1974 έγινε το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο ήταν και υποκινούμενο από τη Χούντα τότε των Αθηνών. 20 Ιουλίου έγινε η πρώτη εισβολή από τουρκικά στρατεύματα στο Κυπριακό έδαφος και 15 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το δράμα με τη δεύτερη εισβολή. Ε, ...αυτό που βίωσε τότε ο κάθε Έλληνας... ...γιατί δεν επηρεάστηκαν συναισθηματικά μόνο οι Κύπροι... ...επηρεάστηκαν και οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο... ...είναι ένα βαθύ συλλογικό τραύμα, ένας πόλεμος. Εισβολή. Ένα ξένο κράτος... ...εισβάλλει σε μία χώρα... ...και καταπατά τα εδάφη της... ...σκοτώνει ανθρώπους, παίρνει εχμαλώτους κλπ. κλπ. Όταν εγώ μεγάλωσα και πήγα σχολείο πήγα σχολείο το 1981 ήμουν γεννημένη το 1975 το 81 πήγα σχολείο όλα μας τα τετράδια όλα όμως είχαν πάνω ε, ως ε, σύνθημα το δεν ξεχνώ και στα τετράδια μας τα σχολικά τα οποία μας έδιναν από το σχολείο στο δημοτικό σχολείο τα τετράδια μας, μας τα έδιναν οι... από το σχολείο. Δεν τα αγοράζαμε τετράδια στο γυμνάσιο και στο λύκειο μετά αγοράζαμε τετράδια. Στα τετράδια μας είχε φωτογραφίες από τα κατεχόμενα, από τις κατεχόμενες περιοχές και είχε κάποιες πληροφορίες ίσως για τη φωτογραφία, αν είναι μια φωτογραφία από την Κερίνια, μια φωτογραφία από τον Μπελαμπάης, μια φωτογραφία από την Αμόχωστο και είχε έτσι με μεγάλα γράμματα το «Δεν ξεχνώ». Και το «Δεν ξεχνώ» ήταν και θεματική ενότητα μαθήματος που κάναμε στο σχολείο. Πολύ συχνά λέω είμαστε η γενιά του δεν ξεχνώ. Ο στόχος για τον οποίο η εκπαίδευση τότε, τώρα τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στη δημοτική εκπαίδευση, αλλά και όταν τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο υπήρχε έμφαση στο δεν ξεχνώ. Ο σκοπός της εκπαίδευση ήταν να υπενθυμίζει συνεχώς τα παιδιά ότι έγινε ένας πόλεμος και ότι τα εδάφη που τώρα κρατούνται παράνομα από τους Τούρκους και που έχει ιδρυθεί ένα κράτος το οποίο είναι παράνομο κράτος, ιδρύθηκε στις 15 8... Νοεμβρίου, 15 Νοεμβρίου του 1983, έγινε η ίδρυση του παράνομου α, κράτους το, το, στις περιοχές που είναι κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό. Ε, ο λόγος που γινόταν αυτό στην εκπαίδευση ήταν για να θυμίζει τους νέους ανθρώπους ότι κάποτε έγινε ένα πόλεμο, κάποτε μας πήραν τα εδάφη μας και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ούτως ώστε να έχουμε συνείδηση εθνική και να... Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι 48 χρονών γυναίκα και δεν ξέρω. Έχει 49 χρόνια η τουρκική εισβολή. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ήταν μια πολιτική του κράτους αυτή, η οποία εκφραζόταν μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, τα τετράδια και βιβλία. Αυτό το δεν ξεχνώ, με το οποίο μεγαλώσαμε, εμένα προσωπικά... Που δεν έχω βιώσει την τουρκική εισβολή. Οι γονεί μου παντρεύτηκαν 28 Ιουλίου 1974. Παντρεύτηκα μέσα στον πόλεμο και εγώ γεννήθηκα 9 μήνε αργότερα. Ε, άρα, ω έμβριο, ίσω είχα βιώσει τι συνέπειε του πολέμου, αλλά όχι τον πόλεμο αυτό καθ' αυτό. Ε, γιατί το έμβριο θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνε για να ε, σχηματίσει έναν υποτυπώδη εγκέφαλο, ο οποίο να. Α, κρατά μνημονικές εγγραφές. Ε, για μένα που δεν είχα βιώσει τον πόλεμο και που δεν είχα βιώσει την Κύπρο όπως ήταν πριν από τον πόλεμο, πριν από την εισβολή του 1974, για μένα ήταν ξεκάθαρα μια μεταβίβαση διαγενειακού τραύματος όλο αυτό το δεν ξεχνώ. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή παρόλο που δεν είχα βιώσει εγώ ίδια προσωπικά τον πόλεμο, Καθημερινά στο σχολείο, μου θύμιζαν τον πόλεμο. Εμείς ήμασταν εντός εισαγωγικών τυχεροί ω οικογένεια με την έννοια του ότι ο πατέρας μου, όταν, πήγε, όταν παρουσιάστηκε για να πολεμήσει, δεν είχαν όπλα να του δώσουν, άρα δεν πήγαινε να πολεμήσει, και ο πατέρα μου κατάγεται από την επαρχία Λεμεσού, η μάνα μου από την επαρχία Πάφου, άρα δεν είχαμε επηρεαστεί άμεσα με την έννοια του να χάσουμε περιουσίε, του να κινδυνεύσουν ζωέ, του να πεθάνουν άνθρωποι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον παρόλο που. 15 Αυγούστου 1974 σκοτώθηκε ηρωικά ένας εξαιρετικά καλός φίλος του πατέρα μου ο οποίος προοριζόταν και για τον μου ο Μιχάλης ο Ζένιος Μακαρίτης σε ένα φυλάκιο σε μια προσπάθεια να σώσει πολλούς άλλους που ήταν εκεί ήταν αξιωματικός έμεινε ο ίδιος τελευταίος να πολεμάει και σκοτώθηκε το οποίο φαντάζομαι ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους γονεί μου. Η νονά μου ήταν αρβωνιασμένη τότε με τον Μιχάλη, ε, ήταν κουμπάρι στο γάμο τους και μετά θα πάντρευαν οι γονεί μου τον Μιχάλη και την νονά μου και η νονά μου μετά έμεινε, έχασε τον σύντροφό της ο οποίος σκοτώθηκε στην εισβολή με, όταν με βάφτησε η νονά μου 20 Σεπτεμβρίου του 1974 ήταν μόνη και μενθούσα μετά στη συνέχεια, μετά από αρκετά χρόνια, παντρεύτηκε τον Μακαρίτη, τον ονόμο που έχει πεθάνει τώρα. Λοιπόν, ε, εμείς ήδη προσωπικά τα παιδιά που γεννηθήκαμε μετά το 1974 δεν είχαμε βιώσει τον πόλεμο, όμως η εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας και όλη, όλη η, όλη η, 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 η κοινωνία η Κυπριακή θεωρούσε στόχο ότι έπρεπε τα παιδιά να καταλάβουν τι να έχουν εθνική μνήμη και στην ουσία να τους, δια, δια, να τους μεταβιβαστεί το διαγενειακό τραύμα. Δεν κρίνω, ούτε κατακρίνω αυτή την πολιτική. Αυτό το οποίο όμως εμένα με αφήνει θυμωμένη, με απορία πλέον, όχι θυμωμένη, υπήρξα θυμωμένη παλιότερα, είναι το γεγονός ότι πέραν από το να θυμίζεις τους τραυματισμένους ήδη πολίτες σου, το τι έχει συμβεί, δεν έχει κάνει κάτι περισσότερο για να ανασκευάσεις την τραγωδία. Ε, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση μέχρι σήμερα στο κυπριακό ζήτημα της όπως ονομάζεται και ταυτόχρονα με το δεν ξεχνώ η σκέψη με την οποία μεγαλώσαμε η γενιά του δεν ξεχνώ ήταν ότι αν θες να μιλήσεις για ένα πρόβλημα δυσεπίλητο ή ανεπίλητο, είναι το κυπριακό. Και έλεγαν αυτό το πρόβλημα, για παράδειγμα, είναι τόσο δύσκολο, σαν πως και να είναι το κυπριακό. Και σήμερα, 50 χρόνια σχεδόν μετά, δεν έχει επιληθεί το κυπριακό. Και δεν ξέρω αν θα επιληθεί. Αυτό που ξέρω ήταν ότι αν έγινε ένα δημοψήφισμα τότε με το σχέδιο Ανάν, ότι ενώ αρκετοί άνθρωποι ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα και θέλαμε να γίνει μια λύση, το δημοψήφισμα αποφάσει αρνητικά. Δεν είμαι πολιτικός εμπειρογνώμονας, δεν γνωρίζω καλά τα πολιτικά. Τότε είχα ψηφίσει χωρίς να είμαι 100% σίγουρη ότι εάν έμπαινε το σχέδιο σε εφαρμογή όντως θα είχαμε ειρήνη και δεν θα ήταν αφορμή για περισσότερους πολέμους, δεν το ξέρω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να ψηφίσω ναι τότε, επειδή είδα κάποιες σκηνές στην τηλεόραση, είδα τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας να τα κρίζει μπροστά από τα κάγκελα του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίο μου έφερε σαν φλασιά τη μορφή του Μακαρίου, την ο οποίος έκανε παράομοια πράγματα μετά την ε, πραξικό, και την τουρκική εισβολή. Ο Μακάριος τότε, και αυτή είναι κρίση που έχω ως ψυχολόγος και ως ε, ε, μαθήτρια του Μακαρίτη του Τάκη του Ευδόκα, του πολύ γνωστού ψυχίατρου στην Κύπρο, που είχε μελετήσει το φαινόμενο Μακάριος ω ένα τεράστιο ναρκισσό. Ο οποίο Μακάριο το έκανε όλο για τον εαυτό του το ζήτημα. Πήγαινε στα Ηνωμένα Έθνη, πήγαινε από εδώ, από εκεί. Όλο ο κόσμο ήξερε τον Μακάριο, μπορεί να μην ήξεραν την Κύπρο. Και Προφανώ έκανε αρκετή αυτοπροβολή ο άνθρωπο. Λοιπόν, επειδή αυτό εδώ δεν είναι ένα πολιτικό site, επειδή δεν είμαι ιστορικό, μπορεί να λέω και πράγματα που δεν είναι ορθά, μιλάω τώρα και μοιράζομαι μαζί σα τι σκέψει που κάνω ω ένα πολίτη, ω ένα άνθρωπο, ο οποίο μεγάλωσα με το δεν ξεχνώ. Είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτικό από τη μια να σου λένε να μην ξεχάσει αυτό το πολύ άσχημο πράγμα που συνέβηκε την εισβολή και τον πόλεμο του 1974. Αν το μεταφέρουμε τώρα στα δικά μας τα πρόσφατα, να μην ξεχάσουμε την τραγική δολοφονία 57 ανθρώπων, δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι, μπορεί και να είναι και ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν στην ουσία από εγκληματική αμέλεια του συστήματος ολόκληρου στα τέμπη μία εβδομάδα πριν. Το να λέμε στον άλλο δεν ξεχνώ έχει νόημα με την έννοια του ότι όταν ξεχνάμε τα κακά που έχουμε πάθει είμαστε αφελείς και μπορεί να τα ξαναπάθουμε. Ένα Ένας, ένας λαός που δεν μαθαίνει από την ιστορία του. Ένας άνθρωπος που δεν μαθαίνει από τα λάθη του δεν θα μπορέσει ποτέ να ανατρέψει την πορεία του προς την καταστροφή. Και αυτό ισχύει και για τον καθένα από μας προσωπικά. Κάνουμε λάθη, πέφτουμε σε παγίδες, για παράδειγμα γινόμαστε συνεξαρτόμενοι τοξικών και εναρχιστικών ανθρώπων, χάνουμε τον εαυτό μας, χάνουμε την ελευθερία της ψυχής μας μέσα από το ξεπούλημα της ψυχής μας που κάνουμε πάρα πολλές φορές σε σχέσεις, είτε ερωτικέ σχέσεις, είτε επαγγελματικέ σχέσεις, είτε φιλικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια, όταν καταλάβουμε ότι έπεσα σε συνεξάρτηση, συνεξαρτήθηκα, έπεσα στην παγίδα και έγινα θύμα του αλλούνου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι έχουμε πάθει αυτό το πράγμα, ούτω ώστε την επόμενη φορά που θα κληθούμε να κάνουμε μία επιλογή για το με ποιους ανθρώπους θα σχετιστούμε καθιονδήποτε τρόπο, να θυμόμαστε ότι ναι, στο παρελθόν έδωσα με τα μούτρα και έπεσα σε πολύ άσχημε συνθήκες. Το δεν ξεχνώ είναι πολύ χρήσιμο για αυτό το σκοπό. Δεν ξεχνώ για παράδειγμα ότι την προηγούμενη φορά που είχα ενθουσιαστεί τρελά και νόμιζω ότι βρήκα τον έρωτα της ζωής μου, την προηγούμενη φορά που ήρθε κάποιος και μου έκανε love bombing, ένα βομβαρδισμό αγάπης, Όσοι είστε εδώ στο κανάλι πολύ καιρό γνωρίζετε τους όρους, το love bombing είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι νάρκηση. Νάρκηση είναι οι άνθρωποι οι εγωκεντρικοί, οι άνθρωποι οι ακαλλιέργητοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πείσμα να μην κάνουν καμία απολύτως δουλειά με τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται τα αρνητικά τους συναισθήματα εκτονώνοντα τα πάνω σε άλλους ανθρώπους και χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους ως εξελαστήρια θύματα. Λοιπόν, εάν την επόμενη φορά που θα βρεθώ σε μια συνθήκη που κάποιος θα κάνει κάτι το οποίο θυμίζει με love bombing, αν εγώ θυμάμαι Κάτι το οποίο μοιάζει με love bombing, ή θυμίζει love bombing. Αν εγώ θυμάμαι ότι είχα πέσει στο παρελθόν θύμα βομβαρδισμού αγάπη και ότι κάποιο να έρχεται στην αρχή που θα σε γνωρίσει, θα σου παρουσιαστεί σαν ο καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο και ότι σε αγαπάει πάρα πολύ και θα σου κάνει πολύ μεγάλε πολύ μεγάλες υποσχέσει και θα σου πει: Εγώ το ένα, το άλλο. Τότε, άμα θυμάμαι και δεν ξεχνώ, θα χτυπήσει ένα κουδούνι θα υψωθεί μια κόκκινη σημαία και θα κάνω δύο βήματα πίσω για να εξετάσω καλύτερα την κατάσταση να μην ξανακάνω τα ίδια λάθη. Εντάξει, το δεν ξεχνώ είναι χρήσιμο. Πότε το δεν ξεχνώ μπορεί να είναι αποτρεπτικό για την πρόοδο, τη ψυχική, τη συναισθηματική, την πνευματική πρόοδο ενός ανθρώπου. Πότε. Το δεν ξεχνώ μπορεί να είναι αναστελτικός παράγοντας για την ψυχοσυναισθηματική μας ανάπτυξη και την πνευματική μας πρόοδο, όταν το δεν ξεχνώ καταλήγει να είναι η τοπάθεια, μιζέρια, υπερβολική επιφυλακτικότητα και καχυποψία που να μας αποτρέπει από το να δημιουργήσουμε καινούργιες σχέσεις και καινούργιες συνδέσεις. Οι άνθρωποι είμαστε σχεσιακά όντα. Χρειαζόμαστε deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα, με άλλους ανθρώπους για να είμαστε καλά ψυχικά και συναισθηματικά. Σας έχω μιλήσει και άλλες φορές για τη μελέτη της Βοστόνης και για την οποία ονομάζεται και μελέτη της ευτυχίας. Η οποία είναι μια, η πιο μακροχρόνια μελέτη που έγινε ποτέ σε εκατοντάδες ανθρώπους στην Αμερική από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης ή το Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ, η οποία έχει καταλήξει ότι ο πιο σημαντικός παράγων για να είναι ένας άνθρωπος ευδέμων και να έχει καλή ψυχική και σωματική υγεία και να είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του είναι deep meaningful connections, βαθιές συνδέσεις με νόημα όχι απαραίτητο ερωτικέ. Μπορεί να είναι μια αγνή, καθαρή, στερεή φιλία. Μπορεί να είναι μια υγιής αγάπη μεταξύ αδερφιών. Μπορεί να είναι μια υγιή σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού. Deep, meaningful connections. Healthy connections. Άρα οι άνθρωποι χρειαζόμαστε αυτές τις συνδέσεις. Όχι οποιαδήποτε σύνδεση, τις υγιείς σύνδεσεις, τις ουσιαστικέ σύνδεσεις, τις σύνδεσεις που έχουν ουσιαστικό νόημα, τις σχέσεις εκείνες τις οποίες ο ένας αγαπάει τον άλλον, ο ένας σέβεται τον άλλον, ο ένας εκτιμάει τον άλλον και ο ένας βοηθάει τον άλλον να γίνεται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Άρα, εάν το «δεν ξεχνώ» μας ακινητοποιεί... Εάν μας κάνει να είμαστε τόσο καχύποπτοι ώστε να μην δίνουμε ευκαιρία στο να συνδεθούμε με τους άλλους, τότε δεν μας βοηθάει το δεξεχνό. Γι' αυτό έβαλα τον τίτλο «Δεν ξεχνώ, κόμμα, αλλά προχωρώ». Πώς προχωρούμε ενώ θυμόμαστε. Πώς. Πώς. Πώς προχωρούμε από εκείνο το χώρο του πένθους, από εκείνο το χώρο της απελπισίας, από εκείνο το χώρο από τον οποίο χάσαμε κάθε αίσθηση ασφάλειας κάτω από τα πόδια μας και κάθε αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας, πώς προχωρούμε ενώ θυμόμαστε τα κακά που συνέβηκαν, ενώ θυμόμαστε το γιατί βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί ψυχικά είτε ξαναλέω από ένα συλλογικό τραύμα όπως αυτό που βίωσε όλη η Ελλάδα μία εβδομάδα προηγουμένως μιλάω για τη φωνική εγκληματική σύγκρουση δύο τρένων στην κοιλάδα των τεμπών είτε πρόκειται για γεγονότα προσωπικά όπως για παράδειγμα ότι το παιδί μου Πήρε το αυτοκίνητο για να πάει σε μία διαδρομή και βρέθηκε ένας μεθυσμένος, ένας α, οδηγός ο οποίος α, δεν σεβόταν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και ήρθε σε σύγκρουση με το παιδί μου και μου σκότωσε ουσιαστικά το παιδί μου. Είτε αν είναι γεγονότα του στυλ, ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ έχει πάθει μία σοβαρή ψυχική ή σωματική ασθένεια η οποία έχει αλλάξει τη ζωή του για πάντα ή η οποία σωματική ασθένεια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατό του. Πολύ δύσκολα θέματα αυτά, τραυματικά. Και όπως έχει μιλήσει πολύ εύστοχα η συνάδελφος η Μαριάν Εμιτά, όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα πολυτραυματία. Έναν άνθρωπο ψυχικά πολυτραυματία, που κουβαλάει πολλά τραύματα. Πώς μπορώ να μην ξεχνώ τα τραύματά μου, να μην ξεχνώ αυτό που μου συνέβηκε, αλλά να είμαι σε θέση να συνεχίσω να ζω, να είμαι σε θέση να έχω μια υγιή ζωή και μια ζωή που να χαρακτηρίζεται από ευδαιμονία και όχι από μιζέρια, όχι από παρέτηση, όχι από οποιαδήποτε αρνητικότητα, στασιμότητα και κόλλημα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να διαχειριστούμε τα τραύματά μας. Οπωσδήποτε. Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστεί κάποιος τα τραύματά του είναι μέσω της ψυχοθεραπείας. Με έναν ψυχολόγο που θα επιλέξει ο ίδιος, που να ταιριάζουμε εκείνον τον ψυχολόγο, δεν έχει τόση σημασία η ψυχοθεραπευτική μέθοδος όσο το τέριασμα και η ψυχοθεραπευτική σχέση και μέσω της ψυχοθεραπείας δουλεύουμε τα τραύματά μας. Είναι ο πρώτος δρόμος. Δεν θα σας πω ότι υπάρχει εύκολος δρόμος και μπορούμε να αποφύγουμε την ψυχοθεραπεία. Πέραν τη ψυχοθεραπεία, βοηθάει πάρα πολύ και η ψυχοεκπαίδευση, όπω αυτό που κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Το να παίρνω γνώσει και να μαθαίνω εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιώντα τα να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Λοιπόν, το να αποθούμε τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουμε για κάτι το οποίο μας τραυματίζει δεν μας βοηθάει να ξεπεράσουμε το τραύμα, δεν μας βοηθάει να επουλώσουμε το τραύμα, αντιθέτως κρατάει το τραύμα ανοιχτό. Και θα διαβάσω εδώ πέρα ένα σχόλιο το οποίο έχω λάβει κάτω από ένα βίντεο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτω από το βίντεο, ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφέ και να μιλήσουμε για τη διαχείριση του πένθους. Και γράφει η Δέσποινα, καλή μου αγαπημένη Θέκλα, έτσι όπως τα λες είναι, ακούω τη δυσκολεμένη ανάσα σου και έτσι νιώθω κι εγώ. Ας κάνουμε όλοι μια παύση, ας μην βιαστούμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη πραγματικότητα. Από προσωπική πείρα νιώθω πως όταν δίνω χώρο στο συνέστημά μου, όταν το βιώνω και δεν βιάζομαι να το εξαφανίσω των εισαγωγικών ή να το κρύψω κάπου από το χαλί, μετά ηρεμώ και βρίσκω σιγά σιγά το κέντρο μου. Η ψυχοθεραπεία είναι όντω μεγάλη βοήθεια και μεγάλη δασκάλα. Την αγάπη μου θέκλα μου για μια σφιχτή αγκαλιά. Στέλνουμε και εμεί την Δέσπινα μια σφιχτή αγκαλιά εδώ από το κανάλι και σε όλους εσάς οι οποίοι ξέρω ότι είστε χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεο και δεν σχολιάζετε. Αλλά κάνετε νοερά σχόλια μέσα στο μυαλό σας, το ξέρω αυτό. Γιατί κάποιο από εσά σας συναντώ και μου λέτε πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όντω. Ε, είναι ενδεικτικά του ότι όντω παρακολουθείτε τα βίντεο και τα παρακολουθείτε διαδραστικά. Δηλαδή δεν τα ακούτε παθητικά τα βίντεο, τα ακούτε ενεργητικά Μπορεί να πατάτε και την παύση, να, να ξανακούσετε πίσω μια πρόταση, να τη σκεφτείτε, να προσπαθήσετε να τη δείτε πώς εφαρμόζει πάνω σας αυτή η πρόταση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ψυχοεκπαιδευτικά εργαλεία για διαχείριση τραυμάτων. Καταρχάς, παραδεχόμαστε τα τραύματα μας. Δεν τα αρνιούμαστε. Αυτές τις μέρες μου στείλε μια φίλη να μήνυμα και μου λέει πώς είσαι και της έγραψα. Πένθω, έχουν ξυπνήσει όλα μου τα τραύματα που έχουν να κάνουν με ξαφνικούς θανάτου από δυστυχήματα. Τη το έγραψα έτσι απλά, δεν τη είπα είμαι μια χαρά, τρελαλή, τρελαλό. Πενθώ τη έγραψα. Τη δεύτερη μέρα νομίζω μετά το δυστύχημα στα Σήμερα, μία εβδομάδα μετά είμαι αρκετά καλύτερα. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά είμαι αρκετά καλύτερα γιατί έχω δώσει στον εαυτό μου την ευκαιρία και την ευκαιρία να πενθήσω, να τεμπελιάσω εντό εισαγωγικών, δηλαδή να δώσω χώρο και χρόνο στον εαυτό μου να νιώσει τα συναισθήματά του. Για παράδειγμα, δεν έχω αγγίξει το πληκτρολόγιο να γράψω όχι από την προηγούμενη Τρίτη το βράδυ. Ίσως σήμερα να συνεχίσω, δεν ξέρω. Ε, έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να μην είμαι καλά και έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να νιώθω αρνητικά συναισθήματα. Το έχω επιτρέψει στον εαυτό μου. Φυσικά, επειδή έχω κάνει τα τελευταία 24 χρόνια κάνω ψυχοθεραπεία, είπαμε με κάποια διαλύματα, καμιά εικοσαριά χρόνια ψυχοθεραπεία, είναι αρκετά δουλεμένα τα τραύματα μου από το παρελθόν. Και επειδή όπω σας έχω πει και σε ένα πρόσφατο βίντεο, έχω πάει επιτέλους no contact με όσους με επανατραυμάτιζαν, και έχω καθαρίσει το πεδίο, είναι πιο εύκολο για μένα να επανέλθω συναισθηματικά. Όχι ότι θα ξεχάσω, δεν πρόκειται να ξεχάσω. Κανένας από μας δεν πρόκειται να ξεχάσει. Κανένας από μας δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό το γεγονός, το οποίο θα καταγραφεί, έχει ήδη καταγραφεί στην ιστορία του έθνους μας. Κανένας. Κανένας. Κανένας όμως. Εν να δολοφονούνται άδικα και εγκληματικά τόσε ψυχέ, τόσοι άνθρωποι, δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Και δεδομένου και του γεγονότο ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα από εμά. Δηλαδή δεν έχει λογική. Αν αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν πληρωμένοι μισθοφόροι, οι οποίοι έλεγαν: Εγώ δεν έχω τι να κάνω με τη ζωή μου, ή αποφασίζω ότι θα πηγαίνω να με πληρώνει ένα στρατό για να σκοτώνω ανθρώπου. Αν ήταν πληρωμένοι μισθοφόροι, θα είχε κάποιο νόημα. Θα έλεγε ότι αυτό έχει κάνει αυτή τη δουλειά, πληρώνεται για να σκοτώνει ανθρώπου, πληρώνεται για να πολεμά, ε, και αυτή η δουλειά έχει αυτό το ρίσκο να σκοτωθεί και ο ίδιο. Όχι, εδώ μιλάμε για ανθρώπου που δεν του γνωρίζουμε. Οι ίδιοι όμως γνώριζαν και οι δικοί τους άνθρωποι γνωρίζουν ότι είχαν την πορεία της ζωής τους ο καθένα και δεν είχαν καμία απολύτως α, διάθεση να τελειώσει τη ζωή τους. Καμία. Δηλαδή μιλάμε για μία εγκληματική ξαναλέω. Μια δολοφονία μιλάμε ουσιαστικά. Η την οποία είναι πολύ δύσκολο να τη χωνέψουμε γιατί ακριβώς δεν υπάρχει καμία απολύτως αιτιότητα των θυμάτων. Καμία. Καμία. Κάποιοι τρόποι για να μπορέσουμε να νο νοηματοδοτήσουμε αυτό που συνέβη και για να μπορέσουμε να το θυμόμαστε χωρίς να απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά είναι αυτή που έχουμε αναλύσει τις τελευταίες ημέρες είναι αυτή που έχουμε πει και στο podcast γιατί όχι με τη Δέσποινα Κανάκογλου δεν έχει βγει ακόμη σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή που, που γυρίζω αυτό το βίντεο αλλά μου έχει πει η Δέσποινα θα το βγάλει σύντομα ένα επεισόδιο που γυρίσαμε χθε σε σχέση με την τραγωδία ε, και το έχουμε πει και με στο βίντεο που συζητούσαμε το πρωί στην Αριστοτρίτη, που ήταν έκτακτη μαζί με την δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, είχαμε συζητήσει αυτό ακριβώς, ότι μπορούμε να δούμε τη συλλογική ευθύνη που έχει να κάνει με το ότι τόσα χρόνια αφήναμε να περνάει ατιμόρυτη η διαφθορά, η σύψη, η διαπλοκή, οι μίζες, τα ρουσφέτια κτλ. κτλ. Πέραν τούτου όμως, Είναι αδιανόητο. Οπότε κάνουμε αυτή τη σκέψη ότι εμείς ως κοινωνία, εμείς ως πολίτες, εμείς ως ε, 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 ανθρώποι που έχουν δικαίωμα ψήφου, καθένα στη, στη δικό του κράτος το οποίο ζει, εγώ έχω δικαίωμα ψήφου στο Κυπριακό κράτος. Αν τιμούμε τη ψήφο μας και αν δείξουμε απόλυτη ε, έλλειψη, μία ανοχή, καμία ανοχή, καμία ανοχή σε, σε οτιδήποτε διαφθαρμένο, τότε αποκτά κάποιο νόημα, όχι καλά έκαναν και σκοτώθηκαν και ευτυχώ που σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν για να αλλάξουμε. Κάνει ένα νόημα μέσω του μηχανισμού της εκλογής και φυσικά στο δικό μας μυαλό αυτό που συνέβηκε. Χωρίς αυτό να αφαιρεί το πόσο άδικο, εγκληματικό και δολοφονικό ήταν αυτό που συνέβηκε. Τώρα μιλάω για το πόσο καθένας από εμά ξεχωριστά και προσωπικά μπορεί να διαχειριστεί το δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ τι συνέβη και άρα την επόμενη φορά που θα ψηφίσω, την επόμενη φορά που θα βρεθώ στο να διαλέξω το δρόμο της αρετής ή της κακίας θα επιλέγω την αρετή, γιατί μια σειρά, μια τεράστια λυσίδα ανθρώπων επέλεγαν την κακία και όχι την αρετή για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ψέματα ότι πήραν τα χρήματα και θα τα χρησιμοποιήσουν για την ασφάλεια. Όλοι εκείνοι οι οποίοι διαβεβαίωναν ότι ήταν ασφαλή τα τρένα. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν εργολαβίε τι οποίε ποτέ δεν τελείωναν. Όλοι, 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 μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων επέλεξαν το δρόμο τη κακία και όχι τη αρετή. Δεν ξεχνώ αυτό που συνέβηκε, οπότε θα επιλέγω συνειδητά το δρόμο της αρετής και θα έχω μηδενική ανοχή στους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν το δρόμο της κακίας. Δεν θα τους λιβανίζω, δεν θα τους λέω μπράβο, 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 μπράβο και δεν θα τους εκτιμώ επειδή βρίσκονται σε κάποια θέση, σε κάποια διευθυντική θέση ή οτιδήποτε. Για να μπορέσουμε λοιπόν όλοι μας να ξεπεράσουμε το κομμάτι του δεν ξεχνώ το οποίο Μα καθυλώνει, δεν ξεχνώ γίνομαι υπερβολικά καχύποπτο, δεν ξεχνώ γίνομαι ε, καθυλωμένο, δεν ξεχνώ και δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω και δεν δίνω ευκαιρία σε νέα πράγματα να συμβούν. Πρέπει αυτό το δεν ξεχνώ να μεταφραστεί στο μυαλό μας, δεν ξεχνώ πόσο πολύ πόνο βιώνει ο άνθρωπος από τέτοια περιστατικά, οπότε κάθε φορά που θα καλούμε να κάνω επιλογή μεταξύ αρετής και κακίας, θα επιλέγω την αρετή. Τώρα, για τους άμεσα οικίους των ανθρώπων που έχουν χαθεί στην τραγωδία, για τους διασώστες, για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί στο πρώτο βήμα, σίγουρα μια εβδομάδα δεν φτάνει για να διαχειριστούν τα τραυματά τους και να περάσουν από το δεν ξεχνώ και καθυλώνομαι στο δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ, χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο χρόνο και οπωσδήποτε πρέπει να το τονίσω αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πένθος προσωπικό από αυτή την τραγωδία θα χρειαστούν ψυχοθεραπευτική βοήθεια για μήνες, για χρόνια, όχι μια και δυο συναντήσει. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους, δεν ξεχνώ, αλλά προχωρώ.